Μπορεί κάποιος να νόμιζε ότι μόνο σε μια τριτοκοσμική χώρα θα μπορούσε να δει κανείς δημόσιους λειτουργούς να πηγαίνουν για ελέγχους με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Ωστόσο, η Ελλάδα του 2016 εκπλήσει τους πάντες. Με δεδομένες τις περικοπές, εδώ και ένα μήνα έλεγχοι του ΕΛΓΑ δεν γίνονται, αφού η απόφαση των Υπουργείων Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων και Οικονομικών αναφέρει ότι δεν μπορούν πλέον οι εργαζόμενοι να πληρώνονται για τη χρήση των δικών τους αυτοκινήτων για τις εργασίες του οργανισμού, προκρίνοντας μάλιστα την επιλογή των μέσων μαζικής μεταφοράς, που ίσως έχουν την εικόνα από τα Υπουργεία ότι εκτελούν δρομολόγια μέχρι και τα πιο απομακρυσμένα χωράφια του νησιού. Ούτε τα δρομολόγια, ούτε οι ώρες των δρομολογίων διευκολύνουν την μετάβαση από και προς τον τόπο των εκτιμήσεων από την έδρα μας, με αποτέλεσμα στις περισσότερες περιπτώσεις να είναι αδύνατη η προσέγγιση στον τόπο εκτιμήσεων, ακόμα και η προσέγγιση καν, χωρίς να πούμε ότι θα προβούμε και στις εκτιμήσεις. Νομίζω ότι είναι μια τελείως απαράδεκτη, για να μην πω ανόητη, στάση του Υπουργείου να μην μπορεί να χρησιμοποιήσει ο εκτιμητής του ΕΛΓΑ το αυτοκίνητό του και να πάρει το οδηπορικά του από το Υπουργείο, από τον ΕΛΓΑ, από οπουδήποτε, ώστε να μπορούμε και εμείς να κάνουμε τη δουλειά του, αλλά μπορεί και εκείνος να δουλέψει. Από τις αρχές Μαΐου μέχρι και σήμερα, την ώρα που οι παραγωγοί στην Κρήτη αναπεριοχές μετρούν τις πληγές τους λόγω του καιρού που έχουν δημιουργήσει πρόβλημα στο δέσιμο του καρπού στα ελαιόδεντρα, έλεγχοι από γεωπόνους του ΕΛΓΑ δεν γίνονται, δίχως κανείς να μπορεί να εκτιμήσει τους κινδύνους αλλά και να κατανοήσει το θέατρο του παραλόγου στο οποίο καλούνται να ανταποκριθούν. Δεν μπορούν να μετακινούνται με τα μέσα μαζικής μεταφοράς. Θα πρέπει να έχουν δυνατότητα πρόσκοπτης μετακίνησης και γρήγορης μετακίνησης, έτσι ώστε να επιτελέσουν όσο γίνεται πιο αποτελεσματικά το έργο. Υποχρέωση των παραγωγών τι, να έρθει ο άλλος, ας πούμε, από τα Χανιά να πάρει τον υπάλληλο του ΕΛΓΑ να τον πάει να του δείξει τη ζημιά στις ελιές του. Νομίζω ότι ζούμε σε μια εποχή τρελή και θα πρέπει πραγματικά κάποιοι να κάτσουν να ξαναδούν το σύστημα, το πώς πρέπει να λειτουργήσει και για τον εξής λόγο. Το προσωπικό του ΕΛΓΑ το πληρώνουμε εμείς με τα ασφάλιστρά μας. Άλλωστε, δεν έχουν περάσει 5 μήνες από την ανακοίνωση που είχε βγάλει ο ΕΛΓΑ για την πρόσληψη συμβασιούχων γεωπόνων, συμπεριλαμβάνοντας ανάμεσα στα προσόντα για την πρόσληψη την κατοχή αυτοκινήτου για τη διενέργεια των ελέγχων, αφού η υπηρεσία δεν είχε ποτέ αυτοκίνητα και οι έλεγχοι γίνονταν με τα ιδιωτικά αυτοκίνητα των εκτιμητών. Είναι η διοίκηση, είναι γνώστης της καταστάσεως, κατανοεί το πρόβλημα, συμμερίζεται το πρόβλημα και πιέζει και αυτή προς τη μεριά του Υπουργείου, των συναρμοδίων υπουργείων, προκειμένου να λυθεί το θέμα το συντομότερο δυνατό και να επιστρέψουμε κανονικά στο έργο μας σε ό,τι αφορά τον οργανισμό. Με αρχή πάντως στο Δήμο Καντάνου και Σελήνου, το θέμα των προβλημάτων και με τη σχοινοκαρπία διευρύνεται, αφού οι καιρικές συνθήκες ευνόησαν τα προβλήματα που καταγράφονται στο δέσιμο του καρπού. Υπάρχει σοβαρό πρόβλημα με την ανθοφορία των ελαιοδέντρων στο Δήμο Καντάνου Σελήνου. Σε περιοχές όπου αναμενόταν παραγωγή, έχει δέσει το 20% του ανθού και το υπόλοιπο έχει πέσει, με αποτέλεσμα η ζημιά να είναι τεράστια στο Δήμο μας. Ανησυχούμε γιατί δεν υπάρχει καρπόδεση στο βαθμό που θα έπρεπε να υπάρχει, άρα ένα σημαντικό κεφάλαιο για τους ελαιοπαραγωγούς φαίνεται ότι χάνεται από την φετινή παραγωγή. Βεβαίως μας ανησυχεί, διότι ο κόσμος και οι αγρότες από εκεί περιμέναν να ζήσουν. Περιμένανε από τις ελιές. Αυτή τη στιγμή, ειδικά εμείς στο Μυλοπόταμο που έχουμε κτηνοτροφία και λάδι, τα βασικότερα.